Μιας και είπατε ότι η Ελλάδα πλέον έχει λένε επιφυγή και εξαθλειωθεί. Πώς ονειρεύεστε το μέλλον αυτής της χώρας, στην οποία θα μεγαλώσουν τα εγγόνια τα δικά σας, αλλά και όλες οι υπόλοιπες γενιές του κόσμου. Βέβαια και τα παιδιά μου κιόλα. Αυτό είναι ο στόχος, η πολιτική, η φιλοσοφία, η κοσμοαντίληψη που έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δηλαδή, δεν είναι τίποτα, θέλει καμιά ιδιαίτερη εξυπνάδα η φιλοσοφία. Το οποίο λέει κάτι πολύ απλό, τουλάχιστον σήμερα. Άφησε τους απότερους στόχους και πως θέλει την ανθρώπινη κοινωνία στο μάκρος του χρόνου και όποτε οι συνθήκες το επιτρέψουν να γίνει αυτό. Τώρα είναι η πιο άμεση και εφικτή λύση αυτή που προτείνει το ΚΚΕ στον κόσμο. Δηλαδή, όλα τα υπόλοιπα κόμματα βλέπετε ότι ακολουθούν τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, μέσα στην Ευρώπη. Έτσι, μην φύγουμε από την Ευρώπη. Από το στόμα του λύκου μην βγούμε απ' έξω και γλιτώσουμε μέσα εκεί. Το μόνο κόμμα το οποίο φωνάζει και καταγγέλει όλες τις συμβάσεις που έγιναν από τότε που πρωτόγινε η ευρωπαϊκή κοινή αγορά, όπως πλέον, η ΕΟΚ, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, όπως λέγα τότε, κατήγγειλε μόνο το ΚΚΕ φώναζε, ότι αυτή η συμφωνία θα μας καταστρέψει, θα μας οδηγήσει εδώ. Όχι γιατί ήταν μάγκης, δεν έκανε τον Τηρεσία, αλλά επειδή συμβαίνει οι κομμουνιστές να έχουν στη διάθεσή τους το πιο σύγχρονο επιστημονικό εργαλείο έρευνας των φαινομένων της ζωής. Αυτό που λέμε τον ιστορικό υλισμό, το οποίο είναι επιστημονικό εργαλείο και είναι η τελευταία λέξη, η τελευταία κατάκτηση της επιστήμης. Τώρα αν μελετάς με αυτό το εργαλείο τα πράγματα, βγάζεις τα συμπεράσματά σου και οδηγείς εσένα μελετώντας αυτά τα σενάρια που είχαν φτιάξει από την πρώτη ιδέα της Ένωσης της Ευρώπης απάνω στην οικονομική βάση, γιατί αυτό θα την τεινάξει και στον αέρα, δεν μπορεί να σταθεί. Το ΚΚΕ φώναζε ότι αυτό θα είναι καταστροφή μας. Τα αστικά κόμματα μας λέγανε ότι θα τρώμε με χρυσά κουτάλια άμα μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μας βάλανε στο άρμα. Και γινόταν κάθε χρόνο οι διακυβερνητικές που γίνονται οι συνόδοι κορυφής με τους πρωθυπουργούς των χωρών και μπαίνουν τα μέτρα της επόμενης χρονιάς. Λιθαράκι, 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 λιθαράκι μας φέρανε εδώ και έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι να ολοκληρωθεί το σχέδιο ότι πρόκειται περί σχεδίου το οποίο ξεκίνησε, μελετήθηκε και εφαρμόστηκε, αν έχει κανείς ακόμα αντίρρηση ότι δεν είναι έτσι και ότι η κρίση και όλη αυτή η κατάσταση είναι μια θεομηνία, είναι σαν το σεισμό, έβραξε, τι να κάνουμε. Επειδή αυτά είναι αφελή πράγματα, εδώ πρόκειται για πολιτικές, πρόκειται για αντιλήψεις, για νοοτροπίες, για συμφέροντα. Και βλέπετε τώρα ό,τι προήλθε από αυτό το συνασπισμό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση προς τους λαούς, που αυτά που λέμε τα μονοπόλια, οι πολυεθνικές, το μεγάλο κεφάλαιο, η χρηματοπιστωτική οίκη, οι τράπεζες, οι τοκογλύφοι, που είναι ήδη ένας θεσμός που μετέχουν τα κράτη, μετέχουν οι κυβερνήσεις, οι κεντρικές τράπεζες όλες. Είναι οι ίδιοι
που δανείζουν και που απομισούν τους τόπους και τον κόπο των λαών. Οι ίδιοι άνθρωποι. Αυτό που λέμε, πώς θα το πούμε αλλιώς, ο σύγχρονος καπιταλισμός. Η κεφαλαιοκρατία ελληνικά, όπως τη λέμε. Και μάλιστα σε αυτή τη φάση της ιμπεριαλιστικής της εξάπλωσης. Είναι παγκόσμιο πια το πράγμα. Να σε ρωτήσω. Αυτοί λοιπόν προτείνουν, είδατε τώρα όλα τα κόμματα, προτείνουν στον κόσμο, τώρα πρώτων εκλογών, λύσεις. Όλοι έχουν λύσεις, μελετάνε λύσεις. Σωτηρία στις χώρες. Γεμίσαμε σωτήρες, όλοι. Όλοι όσοι μας κατάτησαν εδώ, τώρα έχουν αυτοαποκαλούνται σωτήρες. Θα μας φάσουν. Και ότι μας προτείνουν λύσεις. Η λύση που μας έχουν προτείνει, την έχουν ψηφίσει, την έχουν νομοθετήσει και εφαρμόσει. Είναι αυτή που ζούμε. Δεν μπορούν να κόψουν άλλη λύση. Από πού θα την κόψουν? Θα εφαρμόσουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά γράμμα, όπως κάνουμε σήμερα. Και βλέπεις ότι έχουν υπογράψει φαρδιά πλατιά μέχρι την τελευταία που τους κάλεσαν στο Βερολίνο και υπογράψει και ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος ότι ανεξαρτήτως του τι θα προκύψει από τις εκλογές δεν θα τολμήσουν να θίξουν ούτε ένα και από τις δανειακές συμβάσεις που έχουν υπογράψει. Λοιπόν, τι λύση θα δώσουν? Τι είδους διαπραγματεύσεις? Τίποτα από αυτά είναι ψευδολογίες και διλήμματα ψεύτικα που πετάνε στον κόσμο και τον τρομοκρατούν. Η άλλη λύση που προτείνει το ΚΚΕ, που είναι το μόνο κόμμα που προτείνει την αντίθετη λύση, δηλαδή αυτή η λύση που προέρχεται από τα αφεντικά προς τους δούλους, κατέστρεψε τους δούλους. Πρέπει να προκύψει τώρα μία λύση που θα προέρθει από τους δούλους και θα καταστρέψει τα αφεντικά. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει λύση για όλους. Η λύση έχει ταξικό περιεχόμενο. Δεν μπορεί να βολεύει όλους. Η κοινωνική εταίρη, κάτω τα αφεντικά και οι δούλοι, είναι κοινωνική εταίρη ξαφνικά. Ενώ είναι ανυποχώρητη εχθρή. Είναι ταξική εχθρή. Εάν ο λαός τώρα δεν πάρει τα μέτρα του, και δεν δώσει τη λύση που συμφέρει αυτόν και όχι τα αφεντικά, θα χαθούμε. Δεν θα μείνει τίποτα όσο. Θα μας λιώσουν εντελώς. Και επειδή αυτές οι λύσεις δεν μπορεί να τις δώσουν τα κόμματα, ούτε οι ηγεσίες. Μόνο ο λαός, εάν το θελήσει, μπορεί να δώσει τη λύση. Μόνο εάν το αποφασίσει ο κόσμος. Δεν είναι εποχή που να επιτρέπει επαναστατικές αλλαγές με τα όπλα ή δεν ξέρω με τι άλλο. Τώρα, εάν ο κόσμος δεν αφυπνιστεί, δεν καταλάβει και δεν ψηφίσει υπέρ των δικαιωμάτων του και εξακολουθεί να στηρίζει τους εχθρούς του, εκεί θα πάμε κατά διαόλου. Οι ανακατατάξεις που βλέπουμε όμως και η ζήμωση που βλέπουμε να γίνεται μέσα στο εκλογικό σώμα, μες στον κόσμο, μας δίνει τα περιθώρια να αισιοδοξούμε ότι κάτι θα αλλάξει πολύ σοβαρά τώρα με τις εκλογές. Η λύση που έχουν προτείνει έχει οδηγήσει σε επανάσταση. Μέσα στην καταστροφή του τόπου είναι το βασικό στοιχείο. Αυτό είναι το πιο θλιβερό φαινόμενο των ημερών μας. Όχι η μετανάστευση παλιά, το ότι φεύγαν οι εργάτες και γεμίσαν την Αμερική και την Αυστραλία και τη Γερμανία. Αυτό ήταν άλλου είδους μετανάστευση. Αυτοί φάγανε μία κλωτσιά και πετάχτηκαν έξω από τον τόπο. Για λόγους πολιτικούς, ιστορικούς,
δεν φεύγει κανένας από τον τόπο του ευχαρίστως, επειδή το επιλέγει. Τώρα όμως έχουμε ένα ξεχωριστό φαινόμενο. Φεύγουν οι πτυχιούχοι. Έχουμε ομαδική μετανάστευση πτυχιούχων. Που είναι δηλαδή φεύγει ο κόσμος το μέλλον αυτό. Άμα διάσει, άμα ερημωθεί από τους εκπαιδευμένους, τους εξειδικευμένους. Αδύο το πάει γρήγορα. Τι θα μείνει. Και αυτό είναι και η τάση, δηλαδή και τους νέους που φεύγουν για να βρουν μεροκάματο στο εξωτερικό. Έχουν μεγάλη ευθύνη. Είναι εγκληματικό αυτό που κάνουν για τον τόπο τους. Το ότι αδιαφορούν για τον τόπο τους. Και οι γονείς που αφήνουν τα παιδιά τους και τα παροτρύνουν μάλιστα να πάνε να αναζητήσουν την τύχη τους στην Ευρώπη μεροκάματο, εγκληματούν κατά του τόπου. Γιατί τα παιδιά και τα παιδιά έπρεπε να το ξέρουν αυτό ανεξάρτητα από τους γονείς τους και οι γονείς έπρεπε να καθοδηγούν τα παιδιά τους έτσι, ώστε αυτά που ζητάνε, αυτά που θέλουν για τη ζωή τους, δηλαδή τη δουλειά, το σπίτι, την οικογένεια, την καριέρα, το έργο που έχουν να παράγουν μέσα στην κοινωνία τους, έπρεπε να τα απαιτήσουν εδώ. Έπρεπε να αγωνιστούν, να τα κατακτήσουν εδώ. Και επειδή αυτά δεν χαρίζονται, θέλουν αγώνα. Το να φεύγεις, να πετάς μαύρη πέτρα πίσω σου και να φεύγεις να πας για μεροκάματο στο Βερολίνο, αυτό είναι εγκληματικό. Είναι σαν να φτύνεις τον τόπο. Σαν να φτύνεις τις θυσίες και το αίμα που έχει χυθεί. Γι' αυτό βλέπετε ότι έχουν αποπροσανατολιστεί σε τέτοιο βαθμό και οι όριμοι άνθρωποι, αλλά και οι νέοι, που ούτε περνάει από το μυαλό.